Χαρά να κάνουμε ομιλίες και διαλέξεις στο νοσοκομείο που εργαζόμαστε και όχι μόνο στα συνέδρια. Και το δικό μου το κομμάτι, ο ύπνος, η ιατρική του ύπνου είναι κάτι το οποίο ενώνει τους γιατρούς και δεν τους διαχωρίζει. Βέβαια, μιλάμε για πνευμονολογία, πρέπει όμως να γνωρίζουμε ότι η ιατρική του ύπνου, που είναι ξεχωριστή ειδικότητα στις ΗΠΑ και πολύ σύντομα και στην Ευρώπη, στηρίζεται και στην ψυχιατρική και στην νευρολογία και στην πνευμονολογία. Δεν πρέπει να το παραλείπουμε αυτό, γιατί και αυτοί έχουν βάλει τα μεγάλα και πολύ σημαντικά κομμάτια για τη δημιουργία της. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο θα δω τη λέξη αντιμετώπιση δεν θα είναι να μιλήσουμε μόνο για συσκευές, για μηχανήματα, για μηχανισμούς, για χειρουργία. Θα είναι να δούμε τον ασθενή. Πώς είναι ο ασθενής και πώς θα τον αντιμετωπίσουμε. Και σκεφτείτε ότι όλοι σας, ανεξαρτήτως ειδικότητας, έχετε έναν ασθενή ο οποίος πάσχει από ένα νόσημα που θέλετε να τον κάνετε καλά. Το νόσημά του δεν υπάρχει μόνο τη μέρα, υπάρχει και τη νύχτα. Συν της άλλης, όταν κοιμάται, μπορεί να εμφανίζονται και άλλα νοσήματα τα οποία να χειροτερεύουν την κατάσταση και να σας εμποδίζουν, παρότι εφαρμόζετε τις οδηγίες σύμφωνα με τα guideline όλα, να κάνετε τον ασθενή σας όσο καλά θα έπρεπε και θα προβλεπόταν με βάση τις οδηγίες. Ξεκινάμε λοιπόν με κάποια πράγματα. Θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο απλός γίνεται και θα δώσω κάποιες εξηγήσεις για πράγματα που ίσως κάποιοι τα γνωρίζουν. Πρέπει όμως να τα πούμε, διότι δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι, ανεξαρτήτου ειδικότητας, να γνωρίζουν κάποια πράγματα. Αυτή η περιβόητη πνική άπνοια, η σύγχρονη επιδημία, τι είναι? Είναι μια κατάσταση, είναι ένα σύνδρομο, στο οποίο ενώ κοιμόμαστε, σταματάει πολλές φορές η ανάσα μας. Κάποιες φορές σταματάει σχεδόν εντελώς. Τότε λέμε ότι κάνουμε άπνοια. Άλλες φορές σταματάει μερικώς. Τώρα, αν το ποσοστό είναι 30 ή 50%, δεν σας ενδιαφέρει τόσο πολύ, αλλά θα σας πω ότι είτε η άπνοια είτε η υπόπνοια έχουν το ίδιο αποτέλεσμα. Πέφτει το οξυγόνο και τα βασικά όργανα του οργανισμού στερούνται της τροφής, στερούνται του οξυγόνου. Μετράμε αυτά τα επεισόδια μόνο όταν έχουν διάρκεια πάνω από 10 δευτερόλεπτα. Και αυτό που ίσως προκαλέσει έκπληξη σε κάποιους είναι το γεγονός ότι ένας φυσιολογικός άντρας στην ηλικία των 40 ετών μπορεί να κάνει 5 σταματήματα της ανάσας, άπνιες και υπόπνιες, ανά ώρα ύπνου που κοιμάται. Μέχρι εκεί είναι το ανώτερο φυσιολογικό. Πάνω από εκεί ξεκινάει η παθολογία. Στη σημερινή κουβέντα θα μιλήσω κυρίως για το αποφρακτικού τύπου σύνδρομο άπνιας του ύπνου, γιατί είναι και το πιο συνηθισμένο. Δεν θα ξεχάσουμε όμως ότι υπάρχει και του κεντρικού τύπου. Στο αποφρακτικού τύπου δεν περνάει ο αέρας πολύ απλά, διότι υπάρχει κάποια απόφραξη. Στο κεντρικού τύπου ο αεραγωγός είναι ανοιχτός, υπάρχει όμως κάτι σε σχέση με το μήνυμα από τον εγκέφαλο, την ώρα που θα έρθει το μήνυμα ώστε ο ασθενής να ανασάνει. Όλοι γνωρίζουμε ότι σχετίζεται με την καρδιακή ανεπάρκεια, με τα νευρολογικά νοσήματα. Πρέπει όμως να πούμε ότι τον τελευταίο καιρό η μεγάλη χρήση στα οπιοειδή και τα συναφή, στα πλαίσια της αντιμετώπισης του χρόνιου πόνου ή στους καρκινοπαθείς ή σε άλλες κατηγορίες ασθενών, έχει αυξήσει σημαντικά ακόμα και αυτού του τύπου την άπνοια, που θα αναφερθώ στο τέλος με 2 slides. Επίσης, ό,τι πω θα βασίζεται σε οδηγίες, οι οποίες είναι οι επίσημες οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας Ύπνου, όπως έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα, που είναι ένας δυναμικός οργανισμός, είναι μια δυναμική ιστοσελίδα που κάθε τι καινούριο το προσθέτουμε. Καλώς ή κακώς ο καθένας μας μπορεί να έχει την εμπειρία του, πρέπει όμως πάνω απ' όλα να βάζουμε τις οδηγίες. Και αν μπορούμε να τις αλλάξουμε τις οδηγίες, ναι, μπορούμε να δημοσιεύσουμε αυτό που πιστεύουμε και να γίνει δεκτό και να αλλάξουμε τα πράγματα. Τι πάμε λοιπόν να κάνουμε? Να αντιμετωπίσουμε την απόφραξη. Πού είναι η απόφραξη? Να, ένας άνθρωπος ο οποίος κοιμάται φυσιολογικά, περνάει η ανάσα του ο αέρας από τη μύτη, περνάει πίσω από τη μαλθακή υπερώα και τη γλώσσα για να ακολουθήσει την οδό κάτω στο λάρυγγα. Για λόγους όπως είναι η παχυσαρκία, η ανατομία, το ότι μεγαλώνουμε σε ηλικία, τι γίνεται? Αυτές οι δομές σε κάποιους ανθρώπους το βράδυ μπορεί να πέφτουν προς τα πίσω. Τα δύο σημεία που υπάρχει πτώση είναι η μαλθακή υπερώα και η γλώσσα. Οπότε μπορεί να έχουμε διακοπή σε ό,τι αφορά τη ροή του αέρα προς τα κάτω. Και τι έχουμε να χρησιμοποιήσουμε? Έχουμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικές αναπνευστικές συσκευές. Θα τις έχετε δει, φαντάζομαι, στο νοσοκομείο. Σε κάθε θάλαμο θα υπάρχει και από μία. Έχουμε συντηρητικά μέτρα. Είναι πάρα πολλά. Θα σταθούμε κυρίως στην απώλεια βάρους και στη θέση ύπνου. Υπάρχουν τα ενδοστοματικά προθέματα. Κάποιοι ειδικοί νάρθηκες που προωθούν τη γνάθο και εμποδίζουν τη γλώσσα να πέσει προς τα πίσω. Υπάρχει χειρουργική θεραπεία και θα σταθώ σε αυτό, διότι πέρσι τέτοιο καιρό υπήρχε μια δυσαρέσκεια από τους χειρουργούς ότι δεν δώσαμε το ενδιαφέρον που πρέπει. Ναι, θα μιλήσουμε και γι' αυτό, τι καινούριο υπάρχει.
υπάρχει η τεχνική της διέγερσης του υπογλωσσίου νεύρου και η φαρμακευτική αντιμετώπιση που πριν από λίγο καιρό έκανε έτσι μια ανακοίνωση η οποία λίγο τάραξε τα νερά. Και βέβαια, κοιτάμε συνολικά τον ασθενή. Έχουμε μια θεραπευτική στρατηγική. Η άπνοια του ύπνου δεν είναι ένα πράγμα. Ξεκινάει από το ροχαλιτό και εξελίσσεται. Και βέβαια, υπάρχει η μέθοδος εκλογής, που είναι η τεχνική που μπορούμε να δούμε ένας άνθρωπος έχει ή δεν έχει αυτό το σύνδρομο. Και αυτό λέγεται μελέτη ύπνου. Και είμαι χαρούμενος ότι είμαστε σε ένα νοσοκομείο που έχει ένα πρότυπο κέντρο ύπνου, ίσως και το καλύτερο στη χώρα. Και εμείς τι θα δούμε. Θα δούμε κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τη βαρύτητα του συνδρόμου, σε ό,τι αφορά τους δείκτες οξυγόνωσης, σε ό,τι αφορά τον εγκέφαλό μας και τον κατακερματισμό που μπορεί να υπάρχει στην αρχιτεκτονική του ύπνου. Από την άλλη, βέβαια, είναι και ο άνθρωπος ασθενής, ο οποίος ανεξαρτήτως από τους αριθμούς που θα δώσω εγώ στο εργαστήριο, μπορεί να νιστάζει, μπορεί να είναι κουρασμένος, μπορεί να έχει πολλαπλά προβλήματα. Υπάρχουν τα συνυπάρχοντα νοσήματα. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε κάποιον ο οποίος έχει και καρδιακή ανεπάρκεια και νευρική ανεπάρκεια και πνευμονολογικό νόσημα και νευρολογικό νόσημα. Και βέβαια υπάρχει και ο υπερήλικας ασθενής. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε έναν άνθρωπο που είναι στα 40-45 και αλλιώς έναν άνθρωπο που είναι 85 και 87 και 90 χρονών. Εκεί θα κοιτάξουμε κυρίως την ποιότητα ζωής, διότι η σημασία της άπνοιας του ύπνου σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι η ίδια από ό,τι είναι στους νεότερους ανθρώπους. Αυτές λοιπόν είναι οι συσκευές. Ευτυχώς δεν είναι αυτές. Έτσι έχουν αλλάξει, είναι πάρα πολύ πιο όμορφες, έχουν αλγόριθμους οι οποίοι είναι πάρα πολύ έξυπνοι στο να διευκολύνουν τους ανθρώπους να φορούν συσκευές το βράδυ, διότι ας μην γελιόμαστε, ο ύπνος δεν είναι με μία μάσκα, ένα σωλήνα και μια συσκευή. Αυτός ο τρόπος είναι αρχαϊκός και πιστεύω πολύ σύντομα θα αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε αυτή την κατάσταση. Αλλά είναι απολύτως αποτελεσματικός και ακόμα και τώρα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να πάρουμε αέρα από το δωμάτιο και να τον φυσήσουμε μέσα στον αεραγωγό, δημιουργώντας έναν άρθηκα από αέρα, ο οποίος θα ανοίξει τον αεραγωγό όπου και αν είναι το πρόβλημα. Αυτή είναι η πρώτη συσκευή του Σούλιβαν. Ευτυχώς, όπως σας είπα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αλλά και πάλι αυτή η μέθοδος προϋποθέτει ότι κοιμόμαστε με κάτι που δεν είναι πάντοτε εύκολο. Δυστυχώς έχουμε... Okay. Και βλέπετε σε μια αποκοινωνιστική μέθοδο πώς ακριβώς ανοίγει ο αεραγωγός κάθε φορά που εφαρμόζουμε διαφορετικές πιέσεις αέρα. Η αλήθεια, τι κάναμε πριν, όταν δεν υπήρχαν αυτές οι συσκευές. Πού είναι η απόφραξη, είπαμε, στο ύψος της γλώσσας, της μαλθακής υπερώας, ίσως και λίγο πιο κάτω στην επιγλωτίδα. Κάναμε τραχιοστομίες. Και το βράδυ ο ασθενής είχε την τραχιοστομία ανοιχτή και τη μέρα την έκλεινε την τραχιοστομία. Βεβαίως αυτή η μέθοδος είναι επίσης 100% αποτελεσματική, αλλά για αισθητικούς και όχι μόνο λόγους, ξέρουμε πολλά άλλα πράγματα, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στην καθημερινή κλινική πράξη, πλην όμως σε κάποιες περιπτώσεις γίνεται. Σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση, πρέπει να πούμε και άλλο ένα πράγμα πολύ σημαντικό, ότι η ύπνική άπνοια είναι μια σύγχρονη επιδημία. Και για να μπορέσουμε να την αντιμετωπίσουμε, να αντιμετωπίσουμε τον ασθενή, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να τον βρούμε. Και βλέπετε ότι σε συστήματα τα οποία έχουν πάρα πολύ μεγάλη και καλή οργάνωση, όπως είναι το Αμερικανικό Σύστημα της Ιατρικής του Ύπνου, έχουμε αυτή τη στιγμή 29,5 εκατομμύρια ασθενείς με υπνική άπνοια, δηλαδή με ένα δίκτυο απνιών υποπνιών πάνω από 5 ανά ώρα ύπνου, και από αυτούς παραμένουν αδιάγνωστοι το 80%. Έχουμε κάνει διάγνωση μόλις στα 6 εκατομμύρια. Πού? Στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιδημιολογικές μελέτες δεν υπάρχουν πάρα πολλές σε ό,τι αφορά την υπνική άπνοια. Οι δύο μεγάλες που υπάρχουν με πολύ μεγάλη χρονική διαφορά δείχνουν ότι το φαινόμενο αυξάνεται. Η πρώτη είχε γίνει στο New England, η δεύτερη είναι στο Αμερικανικό Περιοδικό Επιδημιολογίας. Από τους ίδιους συγγραφείς, από Young και Peppard, και τι δείχνουν. Δείχνουν ότι περίπου 33% των ανδρών και περίπου 14% των γυναικών έχουν ένα δίκτυο πάνω από 5. Θα βάλουμε θεραπεία, θα αντιμετωπίσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Όχι βέβαια, αλλά υπό προϋποθέσεις, γιατί η θεραπεία είναι εξατομικευμένη, ναι. Αυτό όμως που είναι περισσότερο ανησυχητικό είναι το γεγονός ότι 13% των ενηλίκων ανδρών και 6% των ενηλίκων γυναικών έχουν
μέτριο προς σοβαρό σύνδρομο ύπνικής άπνοιας, που σημαίνει ότι έχουν πάνω από 15 σταματήματα, είτε άπνοιες είτε υπόμνησης ανά ώρα ύπνου. Σε αυτούς λοιπόν τι λένε οι οδηγίες της Αμερικανικής Ακαδημίας Ύπνου, ότι ανεξαρτήτως αν έχουν συμπτώματα ή όχι, θα πρέπει να λάβουν θεραπεία. Νομίζω ότι κάποιος με σαμποτάρει. Έτσι. Τι. Λοιπόν, προχωράμε. Το καλώδιο είναι εντάξει. Το καλώδιο δεν το πατάμε. Αυτό είναι από το τελευταίο συνέδριο που έγινε της Ακαδημίας Ύπνου στις Ηνωμένες Πολιτείες, που δείχνει τι. Και το λέω γιατί θα το συγκρίνω. Πριν από λίγες μέρες είχαμε την Παγκόσμια Μέρα του Διαβήτη, έτσι. Κοιτάξτε πόσοι ειδικοί ιατροί του ύπνου υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Περίπου 6.000. Και πόσο περισσότεροι είναι οι ενδοκρινολόγοι ή οι παθολόγοι οι οποίοι έχουν την εξειδίκευση πάνω στο σακαρώδη διαβήτη. Είναι παραπάνω. Είναι 22,5% παραπάνω. Κοιτάξτε όμως, ενώ ο εχθρός μας ποσοτικά είναι ο ίδιος, δηλαδή έχουμε 29,5 εκατομμύρια ασθενείς οι οποίοι έχουν υπνική άπνοια και 29,1 εκατομμύρια ασθενείς οι οποίοι έχουν σακαρώδη διαβήτη, αυτοί οι οποίοι έχουν διαγνωστεί με την υπνική άπνοια είναι σαφώς πολύ λιγότεροι σε σχέση με αυτούς που έχουν διαγνωστεί με σακαρώδη διαβήτη. Άρα λοιπόν πρέπει να βάλουμε ένα στόχο. Και μετά από πολλά χρόνια μπήκε μια ακριβής στοχοθεσία. Που σημαίνει τι? Ότι μέχρι το 2022 θα πρέπει να φτάσουμε στα 21 εκατομμύρια. Μα θα μου πείτε 21 εκατομμύρια είναι λίγοι. Αλλά από κάπου πρέπει να αρχίσουμε, διότι φαίνεται ότι δεν υπάρχει άλλη λύση. Καλύτερα να κατέβουμε με αυτό το ρυθμό, παρά να μείνουμε και να συνεχώς να κουβεντιάζουμε γιατί δεν μειώνονται οι διαγνωσμένοι ασθενείς με υπνική άπνοια. Άρα λοιπόν πρέπει να δράσουμε τώρα. Ποιο άλλο πρόβλημα υπάρχει σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση του ασθενούς, που είναι πάντοτε εξατομικευμένη? Ίσως οι περισσότεροι στο μυαλό σας έχετε το γεγονός ότι ένας ασθενής η δομή του φάρυγγα η οποία προδιαθέτει στην εμφάνιση του συνδρόμου. Έτσι λοιπόν, 20% από τους ασθενείς που έχουν υπνική άπνοια δεν είναι παχύσαρκοι. Και σε αυτούς λοιπόν έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα σε ό,τι αφορά τη θεραπεία. Πρώτα απ' όλα βλέπετε ότι ακόμα και το σύνδρομο κυρίαρχη συσκευή CPAP ή με τους άλλους. Άλλους τρόπους, σημαντικά προθέματα, συντηρητικές τόπισης. Το άλλο θέμα όμως σημαντικό είναι ότι ακόμα και σε αυτούς στους οποίους θα συνευστική συσκευή, ο χρόνος που τη φορούν έχει τεράστια διαφορά από το σωματικό τους βάρος. Πόσο περισσότερο τη φορούν οι ασθενείς οι οποίοι είναι παχύσαρκοι και πόσο λιγότερο τη φορούν αυτοί οι οποίοι έχουν κανονικό σωματικό βάρος. Άλλο πρόβλημα. Να έχεις στο ίδιο καλάθι δύο εχθρούς και την άπνοια του ύπνου. Δηλαδή, να είναι ένα σύντομα. Αν του έλεγε κανείς αυτό καμιά 15 χρόνια πριν, ότι μπορεί να κάνουμε για την αϊπνία, θα κοβόταν από τα. Τώρα όμως, ιατρική, γιατί όλοι είμαστε live students και φέρνουμε για την αρτηριακή και σε αριθμό και σε δοσολογία. Βλέπετε χαρακτηριστικά ότι εδώ αυτός είναι ο εχθρός μας. Είναι οι φορές που ανεβοκατεβαίνει το οξυγόνο. Αν εμείς φορέσουμε τη συσκευή μας 3 ή 4 ώρες, θα αντιμετωπίσουμε πολύ καλά το πρώτο κομμάτι, αλλά το υπόλοιπο κομμάτι της νύχτας δεν αντιμετωπίζεται. Εδώ λοιπόν και το ζάχαρο θα απορριθμιστεί, όπως θα πω στη συνέχεια, και η αρτηριακή υπέρταση θα απορριθμιστεί. Άρα δεν μπορούμε να περιμένουμε μόνο με αυτά να λύσουμε το πρόβλημα. Βεβαίως, οι οδηγίες που υπάρχουν από την Αμερικανική Ακαδημία Ύπνου είναι ότι ακόμα και αν χρειαστεί να εφαρμόσουμε το 4 ώρες 70% από τις νύχτας της εβδομάδας, πρέπει στους ασθενείς με υπέρταση και υπνική άπνοια να χρησιμοποιούμε τις αναπνευστικές συσκευές. Πολύ απλά, διότι το πράσινο το καλό είναι περισσότερο. Βλέπετε ότι και η βαρύτητα της υπέρτασης είναι καλύτερη και κυρίως οι νοσηλείες μειώνονται. Άρα σημαίνει μικρότερο κόστος για την υγεία και μπορούμε να εξοικονομούμε χρήματα από εκεί που πρέπει και να τα δίνουμε εκεί που χρειάζεται. Τελευταία
γίνεται μεγάλος λόγος πια για κάτι το οποίο θα υποθεί και επίσημα σε λίγο. Πέρσι, η Αμερικάνικη Ακαδημία Ύπνου αναγνώρισε ότι το σύνδρομο της υπνικής άπνοιας είναι ένας αυτόνομος παράγοντας κινδύνου για την εμφάνιση σακαλώδους διαβήτη. Βέβαια, δεν αρκεί τι λέμε εμείς, θα πρέπει να έρθει και η έγκριση, η αντίστοιχη, όπως έγινε παλιά για την υπέρταση από τους καρδιολόγους, και από τους ενδοκρινολόγους και από τους ειδικούς παθολόγους, ότι συμφωνούν με αυτό. Εδώ λοιπόν, όλο και γιατί να μην συμφωνήσουν όταν βλέπετε πόσο συχνά συνυπάρχουν αυτά τα δύο. Μιλάμε για ποσοστά τα οποία είναι πάρα μα πάρα πολύ μεγάλα για να είναι τυχαία. Εκεί λοιπόν που έχουν τις αντιρρήσεις τους οι ενδοκρινολόγοι και οι ειδικοί παθολόγοι είναι στο γεγονός ότι η θεραπεία που προσφέρουμε δεν είναι πλήρως αποτελεσματική με βάση τα paper τα οποία υπάρχουν. Ουσιαστικά τα paper είναι μισά-μισά. Αλλά το μυστικό είναι μάλλον αυτό που σας είπα. Είναι ο χρόνος χρήσης. Ένα άλλο πράγμα που θέλω να συγκρατήσετε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, είναι το γεγονός ότι το πράγμα είναι και αμφίδρομο. Δηλαδή, ο ίδιος ο σακχαρώδης διαβήτης μπορεί να προκαλέσει ή να επιδεινώσει την υπνική άπνοια πώς? Μέσω της διαβητικής νευροπάθειας και της επίδρασης είτε στο περιφερικό νευρικό είτε στο κεντρικό νευρικό, μπορεί να μεταβάλει την αναπνοή και να κάνει την άπνοια χειρότερη ή ακόμα και να την προκαλέσει. Πράγμα το οποίο θα το δούμε πάρα πάρα πολύ έντονα στο μέλλον. Άρα τελικά ναι, και εγώ δεν θέλω να κοιμάμαι με μία μάσκα. Ούτε με ένα σωλήνα, ούτε με μία συσκευή, ακόμα και αν είναι πάρα πολύ όμορφη. Αλλά μέχρι να βρεθεί κάτι άλλο, αυτός ο τρόπος θα είναι ο ακρογωνιαίος λίθος σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση. Άλλοι τρόποι. Οι άλλοι τρόποι βασίζονται κυρίως στο να βρούμε το φαινόμενο στην αρχή, εκεί που ξεκινάει. Όποιος βρεθεί σήμερα ότι έχει μια σοβαρή πνική άπνοια, δεν σημαίνει ότι γεννήθηκε σήμερα. Έχει περάσει αρκετός καιρός που την είχε. Την είχε και πέρσι και πρόπερσι. Στην αρχή της φυσικής ιστορίας, το σύνδρομο αυτό σέβεται τη θέση. Δηλαδή, μπορεί όταν κοιμάσαι στην υπτία θέση να κάνεις επεισόδια, πολύ απλά διότι η βαρύτητα είναι αυτή η οποία θα ρίχνει τις δομές προς τα πίσω, ενώ όταν είσαι στο πλάι να μην κάνεις. Αυτό λέγεται positional sleep apnea. Εκεί λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε? Αυτό πρέπει να το βάλουμε, γιατί φαίνεται εδώ χαρακτηριστικά, εκεί που είναι το κόκκινο, είναι η περίπτωση που ο ασθενής βρίσκεται στην ύπτια θέση. Και αυτό που βλέπετε εδώ είναι οι τεράστιες πτώσεις του κορισμού της αιμοσφαιρίνης. Αυτές εμφανιζόντουσαν μόνο στο χρονικό διάστημα που ο ασθενής ήταν στην ύπτια θέση, όχι όταν ήταν σε πλάγια θέση. Έτσι λοιπόν, έχουν βρεθεί καινούργιες συσκευές, οι οποίες εμποδίζουν τον ασθενή να γυρίσει από την ύπτια να γυρίσει από την πλάγια στην ύπτια θέση ύπνου. Βέβαια υπήρχαν και παλιά μέθοδοι. Υπήρχε το τένις μπολ. Βάζαμε την μπάλα του τένις πίσω και μας ενοχλούσε κάθε φορά και γυρνάγαμε. Έτσι, ή βάζαμε τη γυναίκα μας να ξαγρυπνάει όλο το βράδυ και να μας γυρίζει. Ευτυχώς έχουν βρεθεί τώρα ειδικές συσκευές, οι οποίες είτε με δόνηση είτε με ήχο αναγκάζουν τον ασθενή να παίρνει την πλάγια θέση. Έχουν βρεθεί ότι είναι πολύ καλές σε βραχυπρόθεσμες μελέτες. Αυτό όμως το οποίο χρειάζεται να γίνει ακόμα είναι μελέτες σε βάθος χρόνου. Βλέπετε χαρακτηριστικά μια περίπτωση ενός ασθενούς, ο οποίος φοράει τη ζώνη αυτή μαζί με αυτό το μηχανισμό, ο οποίος με ήχο κάθε φορά που αλλάζει θέση τον προειδοποιεί ώστε να επανέλθει στη θέση ασφαλείας που είναι η πλαγία θέση. Άλλη μια τέτοια συσκευή. Και άλλη μία η οποία μπαίνει στο λαιμό. Κοιτάξτε πώς τη δοκιμάσαμε αρχικά στο εργαστήριο και πώς μπαίνοντας στο λαιμό σου εμποδίζει, κάθε φορά σε παρενοχλεί που έρχεσαι στην ύπτια θέση ύπνου. Επειδή όμως είμαστε και γιατροί και δεν πρέπει να τα παίρνουμε όλα έτσι πολύ απλά, είναι σχετικά δύσκολο να καθυλώσεις κάποιον όλο το βράδυ στην πλαγία θέση. Έτσι λοιπόν, βλέπετε εδώ ένα παράδειγμα ασθενούς, ο οποίος σε αυτό το διάστημα κοιμόταν σε ύπτια θέση. Ξεκίνησε στην πλάγια θέση. Μετά πήγε στην ύπτια θέση και μετά ξαναπήγε στο πλάι. Αυτό που βλέπετε εδώ είναι η αποκορεσμή του οξυγόνου. Έκανε άπνοια στη μία μετά την άλλη. Και εδώ είναι το καρδιογράφημά του. Αφού του γύρισε στην ύπτια θέση, μετά από ένα διάστημα, ξαφνικά το καρδιογράφημα βλέπετε απορριθμίστηκε η συχνότητα. Και γιατί απορριθμίστηκε? Διότι εμφανίστηκε κολπική μαρμαρυγή. Στη συνέχεια ξαναγύρισε στην πλάγια θέση και μετά από ένα χρονικό διάστημα τα πράγματα επανήλθαν. Αυτό μπορεί να συνέβαινε ένα βράδυ, δύο βράδια, πολλά βράδια. Και για πολύ καιρό. Και μπορεί κάποια στιγμή η κολπική μαρμαρυγή να βγει και στη διάρκεια της ημέρας. Λοιπόν, σε αυτόν τον ασθενή, αν ο καρδιολόγος δεν υποψιαστεί ότι το πρόβλημα ίσως ξεκίνησε τη νύχτα, ό,τι και να κάνει, όποια μέθοδο και να χρησιμοποιήσει, από την ηλεκτρική ανάταξη, τα φάρμακα, τα ablation, η πιθανότητα υποτροπής υπερβαίνει το 40%.
συντηρητικά μέτρα. Το βάρος είναι για όλους. Έτσι, ακόμα και στο λευκό οίκο υπάρχει πρόβλημα. Έτσι, και η παρατήρηση ότι όταν χάνουμε κιλά είμαστε καλύτεροι είναι σαφής. Το πρόβλημα όμως είναι ότι πιστεύαμε παλιά και πολλοί έλεγαν ότι αντιμετωπίζοντας την άπνοια του ύπνου θα βοηθήσουμε τους ανθρώπους να χάσουν σωματικό βάρος. Έλα όμως που αυτό το πράγμα δυστυχώς δεν έγινε στην πράξη. Και αυτό ακριβώς είναι η σημασία των μελετών. Μπορεί να πιστεύω εγώ κάτι, θα πρέπει όμως να το αποδείξω και να το αποδείξω με πάρα πολλούς ασθενείς για να γίνει οδηγία. Βλέπετε λοιπόν ότι τελικά στους ασθενείς με υπνική άπνοια, που το μόνο που κάναμε ήταν να αντιμετωπίζουμε την υπνική άπνοια, οι περισσότεροι δεν είχαν μεγάλη μεταβολή στο σωματικό τους βάρος. Μάλιστα κάποιοι πήραν βάρος και αυτοί που έχασαν βάρος τελικώς ήταν οι λιγότεροι. Βλέπετε το μεγάλο στη μέση, το μαύρο, είναι αυτοί οι οποίοι μείναν σταθεροί. Το κάτω είναι αυτοί οι οποίοι έχασαν βάρος και το πράσινο είναι αυτοί οι οποίοι πήραν τελικώς βάρος. Άρα λοιπόν και κάτι άλλο φταίει. Θα ήμασταν αφελείς να πιστέψουμε ότι μόνο η υπνική άπνοια φταίει για το σωματικό βάρος. Φταίνε και πολλά άλλα. Εγώ από τη μεριά μου θα πω αυτό. Που το έχουμε καταστρατηγήσει όλοι και πρώτα απ' όλα οι γιατροί. Ότι αν δεν γεννηθήκαμε short sleepers, δηλαδή από παιδιά να κοιμόμαστε 5,5-6 ώρες και να είμαστε και να είναι αρκετό, δηλαδή να ανήκουμε στο 3% του πληθυσμού, που είναι και πιο ευφυείς, και είπαμε τώρα ότι γίναμε short sleepers στα 50 μας, μάλλον η ζωή μας έκανε και όχι η φύση. Και αν δεν κοιμόμαστε τις 7 ώρες, τότε πράγματι, ακόμα και τη συσκευή να φοράμε, θα βάλουμε βάρος. Και μάλιστα θα κινδυνεύσουμε και από όλα τα άλλα. Όσο κακή είναι η άπνοια του ύπνου, τόσο κακό είναι και αυτό το σύνδρομο της στέρησης ύπνου. Να κοιμόμαστε κάτω από 7 ώρες. Άλλος τρόπος θεραπείας. Οι μηχανές τι κάνουν, τα μηχανήματα. Κάνουν έναν αέρινο νάρθηκα. Εδώ κάνουμε έναν μηχανικό νάρθηκα. Δηλαδή έχουμε μία συσκευή η οποία προωθεί τη γνάθο κάποια χιλιοστά, ώστε να μην πέφτει η γλώσσα. Υπάρχουν αυτές οι οποίες είναι οι πιο συνηθισμένες, υπάρχουν και αυτές που σχεδόν έχουν εγκαταληφθεί, που ουσιαστικά μια βεντούζα τραβάει τη γλώσσα προς τα εμπρός. Είτε σας φαίνεται περίεργο είτε όχι, υπάρχουν, έχω τουλάχιστον 4-5 ασθενείς που φοράνε το τελευταίο. Ακόμα και αν είναι πολύ δύσκολο στη χρήση του. Τι λένε λοιπόν οι τελευταίες οδηγίες. Βλέπετε ότι οι οδηγίες βασίζονται στο quality of evidence και εδώ πρέπει να έχουμε πάρα πολλά θετικά, πολλούς σταυρούς. Έτσι θα πρέπει το όφελος έτσι από κάτι να υπερτερεί τη ζημία. Έτσι λοιπόν λέμε ναι. Αν είναι να χαλάσει η σχέση ενός ζευγαριού επειδή ροχαλίζει κάποιος, θα βάλουμε ενδοσωματικά προθέματα. Μην ξεχνάτε ότι το γυναικείο ροχαλιτό, έτσι στις ηλικίες των γυναικών άνω των 50, είναι στη Σουηδία το τρίτο αίτιο διαζυγίου. Άρα θα βάλουμε. Πάρα πολλά νέα ζευγάρια έρχονται από τώρα, πριν παντρευτούν, και μου λέει η κοπέλα, ροχαλίζει. Ροχαλίζει στα 30, τι θα κάνει στα 50. Κάνε κάτι. Εκεί λοιπόν δεν θα βάλω. Μετράει και ο άνθρωπος, γι' αυτό η θεραπεία είναι εξατομικευμένη. Σαφώς και θα βάλω στο ήπιο ή μέτριο σύνδρομο. Τι θα κάνω στο σοβαρό σύνδρομο που μπορεί να σπάσει ο νάρθηκας μέσα στο στόμα, που μπορεί να έχουμε παρενέργειες. Λέει ότι από το να μην κάνεις τίποτα, βάλε τον ειδικό αυτόν νάρθηκα, ακόμα και αν είναι ακριβώς, και αν υπάρχουν επιπλοκές να τις αντιμετωπίσεις. Και πάω στους χειρουργούς. Πραγματικά πιστεύω ότι έχουν να δώσουν πάρα πολλά στην ιατρική του ύπνου, στο φαινόμενο της υπνικής άπνοιας. Κοιτάξτε όμως, το κακό με τους χειρουργούς είναι ότι μπορούν να κάνουν άριστα τη δουλειά τους, αλλά στις δημοσιεύσεις λίγο χωλαίνουν. Και με συγχωρείτε που το λέω αυτό, γιατί δεν είναι ο κανόνας. Εδώ βλέπετε ότι τα θετικά εδώ πέρα δεν είναι τόσα πολλά. Υπάρχουν πάρα πολλές χειρουργικές επεμβάσεις, αλλά πώς να στηρίξεις κάτι όταν δεν μπορείς να βασιστείς στη βιβλιογραφία. Και εγώ είναι εμφανές, δεν χρειάζεται. Πρέπει κανείς να μην βλέπει για να καταλάβει ότι αυτό είναι καλό και αυτό εδώ πέρα κάτι πρέπει να κάνει. Πώς θα πάρει αέρα αυτός ο άνθρωπος, αν είναι βουλωμένη και η μύτη του έχει σχολείο ειρηνικού διαφράγματος. Είναι σαφές ότι κάτι πρέπει να κάνει και εδώ. Ακόμα και στον ενήλικα, αν έφτασε σε αυτή την ηλικία και να έχει τις φιλούμενες αμυγδαλές. Και έχουν δίκιο ότι εισπράττουν το τέλος της ουράς του σκύλου. Έτσι, γιατί απλούστατα περνούν όλοι οι άλλοι και όταν κανείς δεν έχει να κάνει τίποτα άλλο, σκέφτεται τους χειρουργούς. Και απεγνωσμένα λέγανε το 2005, ναι, οι γναθοχειρουργοί είμαστε και εμείς εδώ. Δεν είναι μόνο η φαρίγκο υπερόπλαστική. Λοιπόν, αφού είσαστε όλοι εδώ οι χειρουργοί, να η ευκαιρία. Τώρα δημοσιεύτηκε. Έτσι, δόθηκε η ευκαιρία όλοι οι χειρουργοί να μαζευτούν, να μαζεύσουν τις μελέτες τους, να τις στοιχειοποιήσουν, να κάνουν ό,τι πρέπει και με λήξη το χειμώνα του 2019 να παρουσιάσουν τους λόγους για τους οποίους θα πρέπει να χειρουργούμε τους ασθενείς με υπνική άπνοια και όχι να τους βάζουμε, ας πούμε, σε αναπνευστικές συσκευές.
να τους κάνουμε μόνο αφαίρεση των αμυγδαλών, όχι από την παιδική ηλικία, ακόμα και πιο μετά, να διορθώνουμε μόνο το ρινικό διάφραγμα ή να τα κάνουμε και τα δύο, και το ρινικό διάφραγμα και τις αμυγδαλές και να χρησιμοποιήσουμε το ενδοσωματικό πρόθεμα και τη συσκευή CPAP. Και όλα αυτά όχι απλά, όχι με ένα paper απλό που θα δημοσιεύσουμε σε ένα περιοδικό με ένα χαμηλό impact factor, με βάση πολλά πράγματα και τη μελέτη ύπνου που θα δείξει τα δεδομένα της και τα συμπτώματα και την ποιότητα ζωής και τον κίνδυνο αυτοί οι άνθρωποι να αποκαλέσουν τροχαία ατυχήματα. Όταν πρώτο είχα έρθει από το Cleveland, αυτό ήταν πάρα πολύ της μόδας, διώχνει το ροχαλιτό. Έτσι, με αυτό το ειδικό πιστόλι φυτεύεις αυτά τα τρία βιολογικά μοσχεύματα και κάνεις τη μαθακή υπερόα πιο σκληρή και δεν ροχαλίζεις. Μια πάρα πολύ καλή μέθοδος. Είχα τη χαρά ακόμα και μη χειρουργός να την κάνω κι εγώ, αλλά δυστυχώς δεν μπόρεσε κανένας να την υποστηρίξει με τη βιογραφία και χάθηκε. Ελπίζω να μην χαθεί και έτσι το χειρουργικό κομμάτι που υπάρχει τώρα η μεγάλη ευκαιρία να αποδειχθεί μέχρι το 2019 ότι είναι όλα αυτά χρήσιμα. Βαριατρική χειρουργική. Πάρα πολύ μεγάλος ο ρόλος της. Αλλά και πάλι υπάρχουν προβλήματα στις μελέτες. Σίγουρα οι τεχνικές και η βαριατρική χειρουργική βοηθάει πάρα πολύ. Όχι μόνο στο σύνδρομο υπνικής άπνοιας, αλλά και στο σύνδρομο παχυσαρκίας υποαερισμού. Αλλά ίσως να μην είναι η μόνη θεραπεία, να είναι το μέρος μιας θεραπευτικής στρατηγικής. Και για να μην μιλάμε μόνο θεωρητικά, κοιτάξτε εδώ. Εδώ έχουμε έναν ασθενή, ο οποίος είναι ένας 22 χρονών ηλικίας άνδρας με 228 κιλά, με υπερκαπνία. Βλέπετε, αυτό είναι το αυξημένο διοξείδιο. Και εδώ αυτό που βλέπετε είναι ένα κακό χάλι. Είναι το οξυγόνο πώς ανεβοκατεβαίνει μέσα στη νύχτα. Μετά από 18 μήνες, έτσι, ο ασθενής και με τη βοήθεια της βαριατρικής χειρουργικής έχασε 110 κιλά. Είναι καλύτερα. Έφτιαξε το διοξείδιό του. Κοιτάξτε όμως τι γίνεται σε ό,τι αφορά τους αποκορισμούς του οξυγόνου. Συνεχίζει να έχει σοβαρή πνική άπνοια. Εκεί λοιπόν δεν μπορεί να τον αφήσει έτσι. Για το πιο πιθανό είναι ότι θα ξαναπάρει το σωματικό του βάρος. Εκεί θα πρέπει να βρει και έναν άλλο τρόπο αντιμετώπισης, πιθανώς με αναπνευστική συσκευή, εφόσον αυτή είναι η θεραπεία επιλογής ακόμα. 2014. Διεγέρτες του υπογλωσσίου νεύρου. Έγινε πραγματικά μια επανάσταση. Τι κάνουμε, φυτεύουμε ουσιαστικά ένα βηματοδότη, δέχεται ερέθισμα από τις πλευρές και τι δίνει. Δίνει ρεύμα, δίνει μια διέγερση, έτσι, ώστε να κρατιέται η γλώσσα μπροστά. Στο υπογλώσσιο νεύρο. Δίνει μία διέγερση. Πάρα πολύ έξυπνη μέθοδος. Είναι η Star Study με πάρα πολλές χιλιάδες ευρώ για κάθε ένα από αυτά τα μηχανήματα. Και τι γίνεται. Πάμε τι έγινε μετά. Μετανάλυση το 2018. Σε μια μελέτη που δαπανήθηκαν τόσα πολλά χρήματα, τι γίνεται. Από τους 95 ασθενείς που μπήκανε, μιλάμε για κόστη 80, 90, 100 χιλιάδες ευρώ για κάθε τέτοια τοποθέτηση, έτσι. Οι τέσσερις είχαν μη επαρκή στοιχεία. Μα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Και 25 χάθηκαν στο follow-up. Δεν είναι δυνατόν να βγάλουμε οδηγίες, όσο καλή και να είναι η μέθοδος, όταν υπάρχει αυτό το σύστημα. Πρέπει να τους παρακολουθούμε τους αρρώστους. Και βέβαια μέσα στο paper υπάρχουν ότι ναι, βλέπετε, υπάρχουν αυτοί που ροχαλίζουν λιγότερο. Βελτιώθηκε η πνιγεία τους, βελτιώθηκε η ποιότητά τους σε ό,τι αφορά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλά η απάντηση του editor στο αμερικάνικο περιοδικό, το Journal of Clinical Sleep Medicine, είναι αυστηρή. Λέει ότι αυτά τα οποία εγώ βλέπω από τις μεταναλύσεις με ενοχλούν. Δεν μου δίνουν ένα σαφές συμπέρασμα. Άρα λοιπόν, για να συνεχίσουμε να σπαταλάμε χρήματα, όχι να σπαταλάμε, να δίνουμε χρήματα ορθώς για να εφαρμοστεί αυτή η θεραπεία, θα πρέπει να μας αποδεικνύεται ότι είναι αποτελεσματική, είτε με μελέτες ύπνου, ας είναι και στο σπίτι, είτε ακόμα αν δεν μπορείτε να κάνετε αυτό, με μια απλή οξυμετρία, δείχνοντάς μας ότι οι ασθενείς αυτοί δεν κάνουν αποκορισμούς. Εδώ είναι μια δικιά μας δουλειά. Ασθενείς με ιδιοπαθή πνευμονική ίνωση. Είναι μια νόσος που δεν είναι καρκίνος, αλλά συμπεριφέρεται ως καρκίνος. Υπό την έννοια ότι το προσδόκιμο μετά τη διάγνωση δεν υπερβαίνει τα 3 με 5 έτη. Εκεί λοιπόν ήταν μια δουλειά που ξεκίνησα το 2007 και είχα τη χαρά να κάνω το review στο chest. Υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό υπνική άπνοια. Αν λοιπόν σε αυτούς τους ασθενείς την υποψιαστούμε νωρίς, ίσως μπορέσουμε να τη βοηθήσουμε. Και αυτό είναι το μήνυμα που περνάει στα περισσότερα. Υποψιαστείτε την υπνική άπνοια νωρίς. Θα μπορέσω να βάλω συσκευή. Μπορεί να αποτύχω. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και λόγω του έντονου βήχα που έχουν και λόγω της αϋπνίας. Αλλά πάντοτε, όπως έλεγε και ο Μάγας Αλέξανδρος, στην ζωή, έτσι, άμα δεν προσπαθείς, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Τουλάχιστον μπορούμε να κάνουμε την προσπάθεια. Και εκεί που την κάναμε καλά, δημοσιεύσαμε ότι καταφέραμε να αυξήσουμε ακόμα και την επιβίωση. Μεγάλη κουβέντα γίνεται, βλέπω και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, για τις
νευροεκφυγιστικές νόσεις. Είτε μιλάμε για τα οπάθειες με πρώτη την νόσο του Αλτσχάιμερ, είτε μιλάμε για συνοικουλοπάθειες με πρώτη την νόσο του Πάρκινσον. Μα γνωρίζαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι αυτές κάνουν πολύ συχνά υπνική άπνοια. Αυτό όμως που πρέπει εγώ να σας πω σαν ειδικός ιατρός ύπνου είναι ότι δεν κάνουν μόνο υπνική άπνοια. Κάνουν και πολλά άλλα περίεργα πράγματα το βράδυ. Όπως για παράδειγμα το διαδραματισμό των ονείρων, διαταραχές του κυρκαδιανού ρυθμού. Άρα λοιπόν, ας μην στεκόμαστε σε αυτό που θέλουν να ακούνε τα αυτιά μας, υπνική άπνοια. Σε αυτούς τους ασθενείς πρέπει να τα λύσουμε όλα αυτά. Και η πιθανότητα να καταφέρουμε με τα αυτά που έχουμε, δηλαδή με τις αναπνευστικές συσκευές και τα ενδοστοματικά προθέματα κάτι, μάλλον δεν είναι μεγάλο. Και να το πω απολύτως τελευταίο. Τι λέει λοιπόν η Αμερικάνικη Ακαδημία? Λέει, βρείτε ό,τι είναι να κάνετε και κάντε ό,τι είναι να κάνετε γρήγορα. Και σε ό,τι αφορά τις άλλες διαταραχές του ύπνου και σε ό,τι αφορά την υπνική άπνοια, προκειμένου να μπορέσετε να κάνετε κάτι καλύτερο για τους ασθενείς αυτούς. Και επειδή μιλάμε, είμαστε στην εποχή της συνδικής κάναβης και τη φαρμακευτική χρήση, έτσι, και στη χώρα μας θα υιοθετηθεί αυτό, αν δεν ήδη έχει υιοθετηθεί. Άκουσα τις προάλλες, υπάρχουν δύο εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει έτσι την χρήση φαρμακευτικής κάναβης. Βγήκε μια μελέτη στο Sleep το 2018, η οποία έδωσε τι? Έδωσε την dronabinol, η οποία είναι ένα συστατικό παράγωγο της συνδικής κάναβης σε ασθενείς με μέτρια προς σοβαρή υπνική άπνοια. Σε δόση 2,5 μιλιγκράμμ και 10 μιλιγκράμμ τη μέρα. Και το περίεργο ήταν ότι υπήρχαν αυτοί οι οποίοι δεν έγινε τίποτα, οι 33, υπήρχαν όμως και 6, στους οποίους τα πράγματα πήγαν πάρα πολύ καλά. Βλέπετε πώς έπεσαν οι άπνιές τους σε όλους. Άμεσα βέβαια βγήκε το άλλο μεγάλο περιοδικό των Ηνωμένων Πολιτειών και λέει, για όνομα της Παναγίας, δεν μπορούμε να υιοθετήσουμε ότι μορφές της συνδικής κάναβης, είτε φαρμακευτικής είτε συνθετικής, μπορεί να θεωρηθούν θεραπεία με μια μελέτη η οποία έχει 9 ασθενείς. Θα πρέπει όλοι αυτοί οι ασθενείς να πάνε σε ένα ειδικό κέντρο ύπνου, να ενημερωθούν πάνω στο θέμα, να συμμετέχουν αν θέλουν σε πειράματα. Πιστεύω ότι αυτό το πράγμα έχει μέλλον και θα κινηθεί προς αυτό το μέλλον. Θα πέσουν πάρα πολλά χρήματα στο να βρεθεί χάπι για την άπνοια του ύπνου και νομίζω ότι μετά από 5-6 χρόνια θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να το ανακοινώσουμε. Αλλά θέλει δουλειά. Και η απογοήτευση καμιά φορά ήταν μεγάλη, όπως και για μένα ήταν πολύ μεγάλη όταν συμμετείχα σε αυτό το project που πιστεύαμε ότι οι αναστολή τη επαναπλοήση τη σερωτονίνη θα λύσουν την άπνοια του ύπνου. Τουλάχιστον βρήκαμε ότι δεν τη χειροτερεύουν. Τι είναι η μοδαφιλίνη? Η μοδαφιλίνη, επειδή κάποιοι την μπερδεύουν, δεν είναι ένα φάρμακο το οποίο λύνει την άπνοια του ύπνου. Είναι ένα φάρμακο το οποίο το δίνουμε σε ασθενείς που θεραπεύουμε την άπνοια του ύπνου σωστά, με τον ΑΒ τρόπο, αλλά έχουν ημερήσια επιμηλία. Εκεί λοιπόν χρησιμοποιούμε αυτή την ουσία, η οποία δεν είναι αμφεταμίνια και ένα μοναδικό τρόπο δράσης και κρατάει τους ασθενείς αυτούς ξύπνους. Μέρος της αντιμετώπισης είναι και τα τροχαία, έτσι. Όλοι θέλουμε να γυρίζουμε με ασφάλεια στο σπίτι μας. Και πριν από 2 χρόνια βγάλαμε το νέο ΦΕΚΣ ό,τι αφορά την οδήγηση στην Ελλάδα, που είναι αρκετά αυστηρό, αλλά μάλλον ίσως όχι όσο έπρεπε για τους Έλληνες. Κοιτάξτε πόσο αυστηρά είναι τα πράγματα στις ΗΠΑ, όπου εάν υπάρχει περίπτωση κάποιος επαγγελματίας οδηγός να την στάξει το τιμόνι ή να μην τηρήσει τις οδηγίες που του δίνουμε, θα του πάρουν το δίπλωμα. Επίσης, ας κρατήσουμε αυτό ότι αν κάποιος έχει, για όλους τους γιατρούς, βλέπει κάποιον επαγγελματία οδηγό, ο οποίος έχει ένα BMI πάνω από 40, ή αυτό, ή έχει υπέρταση με πολλά φάρμακα και δεν πάει καλά, ή έχει σακαρόδη διαβήτη τύπου 2, ας τον στείλει στο εργαστήριο ύπνου να τον δούμε, για να δούμε μήπως τυχόν μπορέσουμε να σώσουμε κάποια πράγματα. Και δεν λιώνουμε αυτά τα δύο slide. Κεντρικού τύπου άπνοια, βλέπετε ότι στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια δεν σημαίνει ότι όλοι έχουν την αναπνοή chain stokes, κάποιοι έχουν αποφρακτικού τύπου, κάποιοι δεν έχουν τίποτα, κάποιοι έχουν αναπνοή chain stokes. Όσο χειροτερεύει το νόσημα, τόσο αυξάνεται αυτή η αναπνοή. Πριν από αρκετά χρόνια βάλαμε ένα ειδικό μηχάνημα που λέγεται σερβοαναπνευστήρας. Πρώτοι το βάλαμε οι Γερμανοί, πρέπει να είμαστε ειλικρινείς, ο Τέσλερ. Αλλά εμείς εκεί στο Cleveland προηγηθήκαμε του Στάνφορντ, ήταν οι πρώτοι που βγάλαμε πρωτόκολλο. Αυτό το μηχάνημα φάνηκε ότι ήταν πάρα πολύ καλό στους ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια, ακόμα και για σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια. Δυστυχώς όμως ένα paper το οποίο δέχτηκε σκληρή κριτική, αλλά δημοσιεύτηκε πριν από 3 χρόνια, έβαλε σαφείς περιορισμούς στη χρήση αυτής της αναπνευστικής συσκευής. Και επειδή και εγώ, παρότι διαφωνώ, πρέπει να ακολουθώ τα guideline, σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει ασθενείς να χρησιμοποιούν μια συσκευή που ονομάζεται σέρβο αναπνευστήρας, όταν έχουν κλάσμα εξώθησης, το οποίο να είναι κάτω από το 45%. Αντιθέτως, επειδή αυτά τα μηχανήματα αυξάνουν πάρα πολύ τις πιέσεις και κανείς όταν δεν ξέρει να τα χρησιμοποιεί, κοιτάει μόνο τα νούμερα και όχι τον ασθενή, μπορεί να μειώσουν το προφόρτιο και να προκαλέσουν επικίνδυνα υποτασικά επεισόδια. Και τελειώνω αυτό λέγοντας γιατί.
Έτσι. Πώς είναι δυνατόν ένα σύνδρομο το οποίο συνδέεται άμεσα ή έμεσα έτσι, με θανατηφόρα επεισόδια, όπως κάνει και ο καρκίνος του μαστού, όπως κάνει και ο καρκίνος του παχαίου εντέρου, να μην το βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο. Βλέπετε, για ασθενείς που είχαν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν πολυπρογραφία, για γυναίκες που μπορούσαν να κάνουν μαστογραφία ή για πληθυσμό γενικά που μπορούσε να κάνει ενδοσκόπηση του πεπτικού, ότι αυτοί τελικώς που πήγαν στο εργαστήριο ύπνου ήταν λιγότεροι. Άρα λοιπόν, υποτιμάμε έναν εχθρό, τον οποίο θα το βρούμε μπροστά μας και πιστεύω πράγματι να έχουμε πέσει στα 21 εκατομμύρια στις ΗΠΑ, γιατί άλλα στοιχεία δυστυχώς δεν υπάρχουν, έστω και με κάποια χρονική καθυστέρηση. Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά state of the art η ομιλία του κυρίου Μερμίκη. Παρακαλώ. Λοιπόν, συγχαρητήρια για την ομιλία. Ήταν πραγματικά state of the art. Και να σε ευχαριστήσω γιατί ενδεχομένως με σώζεις από διαζύγιο με τα στοματικά τις ενδοποθέσεις που είδα. Δεν το είχα υπόψη για να είμαι ειλικρινής. Ίσως θα σου μιλήσω ιδιαίτερως για να μου δώσεις. Είναι διαθέσιμο εμπορικά, ναι ή όχι? Βεβαίως, βεβαίως. Okay. Τώρα, για τον διαβήτη, πολύ σημαντικά πράγματα ή μάλλον απλά. Δηλαδή, ο καθένας που προχαλίζει το βράδυ πρέπει να κάνει μελέτη ύπνου. Διότι πραγματικά πρέπει να λαμβάνουμε τον παράγοντα cost effectiveness. Αν πρόκειται, ξέρω και εγώ, ας πούμε, σε μαζική κλίμακα, να ξοδευτεί ο λαός να κάνει τη μελέτη, αλλά το προσδοκόμενο αποτέλεσμα είναι μικρό, πραγματικά ένα σχόλιο για το cost effectiveness και για το διαβήτη, για να πιστώ εγώ προσωπικά ότι προσφέρει στον διαβήτη τύπο 2, θα πρέπει να ξέρω αν υπάρχει RCT, randomized control trial, που να συγκρίνει διαβητικούς που βρίσκονται υπό την ίδια περίπου θεραπεία και μοιράζονται πανομοιότυπα δημογραφικά χαρακτηριστικά, οι μισοί να τυχιοποιηθούν σε CPAP και οι υπόλοιποι όχι, για πραγματικά για να είμαι σίγουρος ότι αυτή η συσκευή μέσω της αντιμετωπίσης της άπνοιας προσφέρει κάτι στον διαβήτη και με παρονομαστεί την γλυκοζηλαιωμένη, ας πούμε. Γεια σε παρακαλώ, ναι. Σου έκανα πολλά, αλλά... Ναι, να ξεκινήσουμε από το δεύτερο. Αυτό με το διαβήτη... Είπα ότι το πρόβλημα βρίσκεται στο ότι οι μελέτες που υπάρχουν, συνολικά είναι 14, έτσι, υπάρχουν 12 θετικές και 12 αρνητικές. Έτσι, πράγματι... Μιλάμε για randomized control trials. Ναι, μιλάμε για αυτές οι οποίες είναι τυχιοποιημένες, που είναι όπως... Μετανάλυση δεν έγινε από αυτόν. Έγινε μετανάλυση, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι το αποτέλεσμα σε κάποιες δεν είναι καλό. Και αυτό που συμβαίνει είναι το εξής, ότι... Όταν παίρνουμε ένα χάπι, το έλεγε παλιά και η CPAP, ας πάρουμε αυτό, είναι ουσιαστικά σαν το χάπι αντισύλληψης. Έτσι. Αν θες να μην μείνει μια κυρία έγκυος, θα πρέπει να πάρει το χάπι αντισύλληψης. Αν δεν το πάρει, κινδυνεύει να μείνει. Έτσι λοιπόν και η CPAP, αυτά είναι η απάντηση σε αντίστοιχο ερώτημα. Εάν την έχεις, πρέπει να τη φοράς. Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν την φορούν όλο το βράδυ. Και ο ονειρικός ύπνος, ο οποίος σχετίζεται πάρα πολύ με το διαβήτη, βρίσκεται τις πρώτες πρωινές ώρες στη μεγαλύτερη του αναλογία. Οπότε, εάν δεν κάνουμε μια θεραπεία που να καλύπτει όλο το βράδυ και όλες τις νύχτες της εβδομάδας, δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να είμαστε σίγουροι ότι θα συμβούν όλα αυτά τα οποία είπαμε. Εκεί λοιπόν βρίσκεται το μεγάλο μυστικό. Στο ότι τούτη εδώ η μέθοδος, όσο και να είναι, είναι αρχαϊκή, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο να φοράς όλο το βράδυ. Βέβαια, υπάρχουν κάποιοι που χάνουν το αεροπλάνο, αν δεν το πάρουν μαζί τους. Αλλά όταν άλλος έχει μόνο διαβήτη και δεν έχει ούτε πνιγεία, ούτε κόπωση, ούτε τίποτε άλλο, έτσι είναι πολύ δύσκολο να του πεις θα φοράς κάθε βράδυ και όλο το βράδυ μία αναπνευστική συσκευή. Και ένα σχόλιο για το ροχαλιτό, αν θα πρέπει όλοι αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν μελέτη. Ναι. Το κόστος των Ηνωμένων Πολιτειών από τους ασθενείς με αδιάγνωστο, αυτά τα 23 εκατομμύρια Αμερικανών για το 2005, ήταν 150 δισεκατομμύρια δολάρια. Από τα τροχεία που προκαλούν, από τα εργατικά που προκαλούν, από την καρδιαγγειακή νοσηρότητα, από την ελάττωση της ποιότητας ζωής και όλα τα συναφή, όσο είναι το χρέος της Ελλάδας. Άρα λοιπόν, σαφώς πρέπει να τους βρούμε. Δεν θα κάνουμε μελέτη ύπνου σε όλους. Αλλά εδώ στην Ελλάδα πρέπει να καταλάβει ο καθένας τι είναι. Η ειδικότητα της ιατρικής του ύπνου είναι η ειδικότητα της ιατρικής του ύπνου. Πρέπει να την πάρεις ξεχωριστά. Τελειώνεις την πνευμολογία, κάνεις το fellowship σου, δίνεις εξετάσεις, λέγεσαι ειδικό. Εκεί λοιπόν θα στείλετε πρώτα τον ασθενή σας να τον δει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ειδικός,
ο οποίος έχει πολλά άλλα πριν το να κάνει μελέτη ύπνου που είναι ακριβή. Και δεν είναι τόσο ακριβή στην Ελλάδα, έτσι. Στην Αμερική έχει τετραπλάσιο κόστος. Άρα έχουμε πολλά άλλα πράγματα. Έχουμε ειδικά ερωτηματολόγια, έχουμε την οξυμετρία, έχουμε περιορισμένου τύπου καταγραφές. Έχουμε και άλλα πράγματα να κάνουμε που δεν στοιχίζουν. Τον ενθουσιασμό το παρακολουθώ γιατί είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον η άπνοια, η ύπνική άπνοια. Και αυτό που είδα στη βιβλιογραφία και διορθώστε με σας παρακαλώ γιατί είσαι στο ειδικό φυσικά, είναι ότι δεν ξέρουμε αν οι διαβητικοί κάνουν άπνοια ή η άπνοια προδιαθέτει σε διαβήτη. Ακόμη υπάρχει λίγο γκρίζα ζώνη εκεί. Επίσης, δεν ξέρουμε αν οι άνθρωποι με στεφανία ενός και καρδιαγγειακά κάνουν άπνοια ή το αντίστροφο. Γι' αυτό νομίζω ότι και οι μελέτες είναι λίγο. Δεν είναι ξεκαθαρισμένες. Σίγουρα αυτό που έχει σημασία είναι η πλοινία και όλα αυτά και ότι θα χρειαστούν και άλλες μελέτες. Δεν ξέρω την άποψή σας γύρω από αυτό. Και σίγουρα η διαταρχή στο REM ύπνο είναι αυτό που ξεχωρίζει την κεντρική από την υπνοπνοϊκή. Και κάτι ακόμα. Καπνιστές και άπνοια στον ύπνο. Εκεί, χαπίτες και άπνοια στον ύπνο, εκεί τι γίνεται. Φαντάζομαι εκεί θα έχει περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Να αρχίσω με το πιο δημοφιλές, το διαβήτη. Επειδή έκανα μια ο πατέρας του ΣΑΙ και του Διαβήτη είναι ο Μπάμπακ Μοκλέση, ο οποίος κάνει τις πιο πολλές δημοσιεύσεις. Έτυχε να είναι κριτής και να κουβεντιάσουμε πάνω σε αυτό και στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτό το REM ύπνο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το κομμάτι, ειδικά με το Διαβήτη, όχι με τα άλλα, με τα καρδιογκιακά, υπάρχει μελέτη του Μαρίνη, η οποία έχει δημοσιευτεί στο Lancet, που δεν ξέρω πόσες χιλιάδες citations έχει, και όποια άλλη μελέτη και να βγει δεν μπορεί να καταρριφθεί. Αλλά ειδικά με το σακχαρώδη Διαβήτη και τη διαβητική νευροπάθεια υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει περίπτωση αυτό. Αυτό το κότα και αυγό το λέγαμε παλιά για τα εγκεφαλικά επεισόδια. Έτσι, που κάνεις ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και 85% μετά κάνεις άπνοια του ύπνου. Μπορεί να κάνεις κεντρική άπνοια του ύπνου, η οποία αποδράμει μετά από 3-4 εβδομάδες, ή αποφρακτική που μένει. Τώρα, έφταιγε η αποφρακτική που έκανες το εγκεφαλικό. Δεν το ξέρουμε. Ή πάει αντίστροφα. Αυτό ισχύει και για το διαβήτη. Και πιστεύω εκεί έχουμε πάρα πολύ δουλειά ακόμα. Και το κομμάτι αυτό με τη διαβητική νευροπάθεια θα είναι πάρα πολύ top τα επόμενα χρόνια. Τώρα για το άλλο θέμα, τι γίνεται με το κάπνισμα. Το κάπνισμα είναι ένας από τους παράγοντες μέσα στα συντηρητικά μέτρα. Λέμε να κόψουμε και το κάπνισμα. Η αλήθεια είναι ότι το κάπνισμα προκαλεί πάρα πολύ άλλα, πολύ πιο άσχημα πράγματα. Έτσι, το να πεθάνεις από καρκίνο του πνεύμονα ή να αναπτύξεις χρόνια από φρακτική πνεύμονα είναι πολύ πιο κακό. Σαφώς δημιουργεί, σχετίζεται και με την υπνική άπνοια, δηλαδή βελτιώνεται κυρίως το ροχαλιτό. Και μπορεί, για παράδειγμα, αν έχεις έναν δείκτη 15 κόβοντας το κάπνισμα να τον κάνεις 12, δεν γίνει όμως αυτό που θα αλλάξει θεαματικά τα πράγματα. Σε ό,τι αφορά τώρα τη χρονία από φρακτική πνευμονοπάθεια, πριν από αρκετά χρόνια μιλάγαμε για το overlap syndrome, ότι μπορεί να συνυπάρχουν αυτά τα δύο πράγματα. Δεν αποδείχθηκε παρά μόνο στις βαριές περιπτώσεις με αποφρακτική ύπνική άπνοια. Αλλά κοιτάξτε να δείτε. Στη χρονία από φρακτική πνευμονοπάθεια, τι γίνεται. Η χρονία από φρακτική πνευμονοπάθεια, ο ασθενής έχει ένα διάφραγμα. Το οποίο δεν λειτουργεί σαν έμβολο, έχει επιπεδωθεί. Άρα λοιπόν, κάθε φορά που μπαίνει στη φάση του ονειρικού ύπνου, που στον ονειρικό ύπνο ο εγκέφαλος καταναλώνει τόση ενέργεια όπως τώρα που μιλάμε, και όλο μας το σώμα είναι παράλληλο. Κουνιούνται μόνο τα μάτια, το διάφραγμα και η καρδιά που είναι άλλος μίας. Τότε λοιπόν το διάφραγμα, το προβληματικό, μένει μόνο του, μένει απελπιστικά μόνο του να ανοίξει τον αεραγωγό. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε και πολλά άσχημα επεισόδια τις πρώτες πρωινές ώρες. Εκεί λοιπόν. Έχουμε τις διαταραχές της οξυγόνωσης αρχικά πάρα πολύ έντονες στο REM ύπνο, μετά και στον υπόλοιπο ύπνο. Εάν προστεθεί και ένας δεύτερος εχθρός, δηλαδή το πάνω κάτω αποκορεσμός από την υπνική άπνοια, φαντάζεστε ότι το πρόβλημα είναι πολύ μεγάλο. Άρα εκεί πρέπει ακόμα περισσότερο να προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε. Πώς? Μόνο με CPAP, ίσως να μην είναι αρκετό. Εκεί πρέπει να μετρήσουμε διοξίδιο. Διότι αν έχουμε και αυξημένο διοξίδιο, δεν μας αρκεί μόνο να φυσάμε αέρα, γιατί αυτός ο ασθενής. Έχει μάθει, ζει με 70 διοξίδιο. Τι είναι αυτό το οποίο τον σώζει? Είναι το οξυγόνο το οποίο πέφτει και το οποίο του λέει παράνασα, παράνασα, παράνασα. Εκεί λοιπόν πρέπει να βάλουμε μια συσκευή η οποία αφενός μην ανοίγει τον αεραγωγό, αφετέρου να έχουμε ένα backup rate, δηλαδή να ξέρουμε ότι θα του δώσει με το ζόρι 12 αναπνοές για να μην μας αυξήσει το διοξίδιο κι άλλο. Έτσι. Και αν βάλουμε οξυγόνο, που πρέπει βάζουμε και οξυγόνο ταυτόχρονα, να μην πάψει το οξυγόνο να είναι ερέθισμα. Δηλαδή η κατάσταση είναι αρκετά πιο δύσκολη σε αυτούς τους ασθενείς. Δηλαδή δεν ήθελα να μπω σε συσκευές. Σε αυτούς πρέπει να πάμε σε μια συσκευή που ξεφεύγει από το να φυσάμε αέρα δωματίου ή αέρα δωματίου μαζί με οξυγόνο. Για πόσο καιρό κάνει κάποιος θεραπεία με CPAP?
Εμένα το ερώτημα πάντα των ασθενών μου είναι εντάξει, έχουμε να κάνουμε λέτε ύπνο και μετά θα φοράς πάπια πάντα. Πολύ καλή ερώτηση και εδώ στην Ελλάδα λένε ναι, θα γίνεις καλά μετά από λίγο, έτσι, θα χάσεις βάρος. Έτσι. Αυτά είναι ψέματα, έτσι. Άμα έχεις το πρόβλημα, τι φταίει το βάρος. Μπορείς να χάσεις βάρος, θα το ξαναδούμε. Τι φταίει η ανατομία του φαρυγκά σου. Μπορεί να αλλάξεις πώς είναι ο φαρυγκά σου, αν έχεις οπισθογραφία ή μικρογραφία. Μπορεί να το αλλάξουν οι γνωθοχειρουργοί. Αλλιώς δεν αλλάζει. Τι φταίει, ο χρόνος. Μεγαλώνουμε, χειροτερεύει. Ειδικά στους ηλικιωμένους που ασχολούνται και είναι πια ένα από τα νοσήματα της φθοράς. Άρα ούτε νεότεροι θα γίνουμε, ούτε το σαγόνι μας δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Το μόνο που να χάσουμε είναι ένα βάρος. Άρα λοιπόν, συνεχώς θα είμαστε με τη ΣΥΠΑΠ και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι η αλήθεια. Και πρέπει να το καταλάβει ο ασθενής αυτό. Πρέπει να το κάνει ένα μέρος της ζωής του. Έτσι. Όχι να θεωρήσει ότι ξαφνικά θα γίνει καλά, γιατί δεν υπάρχει τρόπος. Αν του πούμε όμως ότι αν χάσεις σημαντικό βάρος, μπορεί να μεταπέζεις στην άπνια θέσης και να σε βάζουμε με μια δική λουριδίτσα εδώ που θα έχει ένα κουδουνάκι να κοιμάσαι μόνο στην πλάγια θέση. Ή μπορεί να σου μειώσουμε τη χρήση σε ό,τι αφορά τη ΣΥΠΑΠ. Αλλά σαφώς θα είναι για μεγάλο χρονικό διάστημα. Μου επιτρέπετε και εμένα μία ερώτηση. Εννοείται. Και στη δική σας εμπειρία, η συμμόρφωση είναι τελικά το πρόβλημα στη θεραπεία? Εγώ πιστεύω ότι η συμμόρφωση είναι μεγάλο πρόβλημα, δεν είναι μόνο δικό μας. Και θα σας πω αυτό που. Τι είπαμε τις προάλλες τώρα στον άθλιο. Το πω αλλιώς, από τη ΣΥΠΑΠ που έχετε συνταγογραφήσει. Ναι. Estimation. Πόσες θεωρείτε ότι χρησιμοποιούνται σωστά? Λοιπόν, μετά από 5 χρόνια, οι επίσημες πηγές λένε ότι τη ΣΥΠΑΠ τη χρησιμοποιούν μόνο 48% των ασθενών. Από την άλλη μεριά, από αυτούς τους ασθενείς που έχουν χορηγηθεί εισπνεώμενα βροχοδιασταλικά φάρμακα από τον πνευμονολόγο, μετά από 5 χρόνια το χρησιμοποιούν το 30%. Επίσημα στοιχεία από την Αμερική. Άρα λοιπόν, ναι, πράγματι δεν είναι έτσι. Εγώ εφαρμόζω ένα άλλο σύστημα, το έχουμε δημοσιεύσει στο ERJ, μακάρι κάποια στιγμή να το παρουσιάσουμε, ότι τους παρενοχλώ όσο το δυνατόν περισσότερο. Τους δίνω συνεχώς ξανά το επόμενο κίνητο, γιατί όσο περνάει ο καιρός αρχίζουν και ξεχνιούνται. Έτσι, και τα ποσοστά είναι πάνω από 50%, αλλά πάντοτε υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Παρά τις πενταετίες, ίσως 48% είναι πολύ καλό ποσοστό για χρόνιο ασθενή Πάσχο. Δεύτερον, είπες πριν ότι μερικές φορές θεραπεύοντας την άπνοια ύπνου, θεραπεύεται και η αϊπνία σε ορισμένους ασθενείς. Αντιστρέφω λίγο την ερώτηση. Ασθενείς που πάσχει από αϊπνία, και πρώτα απ' όλα τι ορίζεται ως αϊπνία, δεν το γνωρίζω. Ασθενείς που πάσχει από αϊπνία, θα πρέπει οπωσδήποτε να κοιταχτεί για άπνοια ύπνου ή πρέπει να συνδυάζει και άλλα στοιχεία? Διαβήτη, παχυσαρκία. Γιατί πολλοί λόγω στρες, λόγω δουλειάς, λόγω κάτι εμφανίζουν αϊπνία. Λένε ότι έχω αϊπνία. Τι είναι η αϊπνία ουσιαστικά και ποιος από αυτούς θα πρέπει να κοιταχτεί? Λοιπόν, η αϊπνία είναι το συχνότερο νόσημα που υπάρχει στον ύπνο, μαζί με το σύνδρομο των επαρκού ύπνου. Έτσι, η χρόνια μορφή αϊπνίας, έτσι, που σημαίνει ότι έχουμε αϊπνία τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα και τουλάχιστον για 3 μήνες, είναι η δυσκολία στην έλευση του ύπνου, η δυσκολία στη διατήρηση του ύπνου ή η έγκαιρση νωρίς το πρωί σε κοινωνικά μη επιτρεπτές ώρες και η αδυναμία να επανέλθουμε στον ύπνο. Δεν σημαίνει ότι κάθε βράδυ θα κοιτάμε το ταβάνι. Μπορεί ένα βράδυ να το κοιτάμε και να μην κοιμόμαστε, ένα βράδυ να κοιμηθούμε και να ξυπνήσουμε μέσα στη μέση της νύχτας και να το κοιτάμε. Μπορεί να υπάρχει συνδυασμός. Αυτός είναι ο ορισμός. Και βέβαια για να ορίσουμε αϊπνία θα πρέπει να δίδεται η δυνατότητα στον άνθρωπο να κοιμηθεί. Δεν έχουμε αϊπνία στο θάλαμο νοσηλείας που κάθεται και λίγο ανοίγει το φως για να γίνει νοσηλεία κλπ. Θα πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα να κοιμηθεί και ένα ημερολόγιο ύπνου που να δείχνει πράγματι ότι πέρασε αυτό το χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, από τη χρόνια επειδή υπάρχουν και πάρα πολλές άλλες. Υπάρχει και η παροδική αϊπνία που όλοι υποφέρουμε αυτές τις δύσκολες εποχές. Όλοι μπορεί να έχουμε λευκές νύχτες. Υπάρχει παράδοξη αϊπνία, υπάρχουν πολλά πολλά άλλα. Τώρα, οι ασθενείς με υπνική άπνοια μπορεί να κάνουν αϊπνία για ποιο λόγο? Διότι η ίδια η φύση τους προστατεύει από επικίνδυνα επεισόδια. Διότι φαντάσου για παράδειγμα, και αυτό δεν είναι, είναι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να σταματήσουν την ανάσα τους 95 δευτερόλεπτα, 2 λεπτά. Εκεί λοιπόν βλέπεις κάποιους κορεσμούς αιμοσφαιρίνης οι οποίοι προσεγγίζουν το 45. Αυτό σημαίνει 30 οξυγόνο. Αν τον είχες δηλαδή ξύπνιο αυτόν τον άνθρωπο, θα έπρεπε να πεις γρήγορα παιδιά στη μονάδα, έχει μπλε δάχτυλα. Άρα λοιπόν σε αυτές τις φάσεις μπορεί η ίδια η φύση να το ξυπνάει, έρχεται ο βουλητικός έλεγχος της αναπνοής και του λέει πάρε επιτέλους ανάσα να ζήσεις με πολύ απλά λόγια. Και έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα μπορεί τελικώς να κάνει αυτό το πράγμα που λέγεται αϊπνία.
Και εκεί είναι το μεγάλο λάθος που κάνουν όλοι. Τι κάνουμε, άντε να το κουκουλώσουμε αυτό, πώς θα το κουκουλώσουμε, με βενζοδιαζεπίνες. Έτσι. Πώς θα το κουκουλώσουμε, ναι, πράγματι. Θα ρίξει, πόσο θα το ρίξει πια το οξυγόνο. Τότε πια και αριθμία θα έχουμε και κίνδυνο θανάτου. Λέμε, ποιοι είναι οι μόνοι ασθενείς οι οποίοι πεθαίνουν συχνότερα ανάμεσα στις 12 το βράδυ και τις 6 το πρωί. Οι ασθενείς με εθνική άπνοια, μελέτη του Gammy New England. Έτσι, και επανάληψη έγινε πριν από λίγο από τη Mayo Clinic. Για ποιο λόγο, γι' αυτό. Πριν από 2 χρόνια αυξήθηκαν 5 φορές οι προσαγωγές στα επίγοντα στα νοσοκομεία των ΗΠΑ από τη χρήση της ζολπιδέμης, του Στυλνόξ. Αν λέγεται έτσι. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι δεν είναι καραμέλες αυτά τα φάρμακα. Και άμα θέλουμε να διερευνήσουμε την αϊπνία, υπάρχουν. Σας έδειξα πάρα πολλά φάρμακα που μπορούμε να πιάσουμε. Πολλά από αυτά είναι ψυχιατρικά, νευρολογικά. Έτσι. Αλλά σε καμία περίπτωση μην πάμε να κουκουλώσουμε την κατάσταση. Όποιος έχει αϊπνία, πρέπει να πηγαίνει σε ειδικό γιατρό ύπνο. Και να μην πάει, λοιπόν, μελατονίνη. Πάρε μελατονίνη. Πρακτικά ο κύριος Μυρμήγκης είπε για τις αφυπνήσεις. Δηλαδή οι αφυπνήσεις, αυτός που έχει αφυπνήσεις μέσα στη νύχτα, είναι πιο πιθανό να έχει άπνοια. Αν έχει δυσκολία στην έλευση του ύπνου ή πρώιμη αφύπνιση, η πρώιμη αφύπνιση είναι χαρακτηριστικό της κατάθλιψης, ένα από τα χαρακτηριστικά, ή δυσκολία στην έλευση του ύπνου, δεν πάει να πει ότι πρέπει να κάνει μελέτη ύπνου. Αν έχει αφυπνήσει μέσα στη νύχτα και μάλιστα 2, 3, 4, τότε είναι ένα καμπανάκι ότι πρέπει να πας να κοιταχτείς. Ένα δεύτερο σχόλιο, επειδή το είπε και στις μελέτες ο κύριος Μυρμήγκης, εμείς δεν έχουμε ιδιαίτερο πρόβλημα στην Ελλάδα και νομίζω ούτε καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το τελευταίο ένα έτος, όσοι παρακολουθούν τη βιβλιογραφία τους, έρχονται συνεχώς τα updates στο κινητό τους και στα mail τους. Υπάρχει επιδημία εξάρτησης από τα οπιοειδή και τα ηρεμιστικά. Είμαστε μια χώρα που δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, παρότι συνταγογραφούμε αφιδώς βενζοδιαζεπίνες. Εκεί το πρόβλημα είναι τραγικό στις Ηνωμένες Πολιτείες και το θεωρούν epidemic, μια τεράστια επιδημία η οποία έχει επίδραση στον ύπνο. Ξέρετε ποια είναι η μόνη βενζοδιαζεπίνη που έχει πάρει FDA approval? Είτε μαζεπάμι, ρεστόρι λεγόταν. Υπάρχει εδώ? Δεν υπάρχει. Είναι η μόνη βενζοδιαζεπίνη. Όταν δεν έχουμε ύπνική άπνοια, μπορούμε να δώσουμε βενζοδιαζεπίνες. Έτσι. Ρώτησε η κυρία Κουτσούρη για την αϊπνία. Να φέρω ένα παράδειγμα. Έτσι. Στη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια μπορεί να έχουμε αϊπνία τύπου έλευση του ύπνου. Αρχικά. Γιατί αυτοί οι ασθενείς έχουν πολλές εκκρίσεις όταν πέφτουν στον ύπνο. Οπότε μπορούν μέχρι να αποβάλουν τις εκκρίσεις τους να έχουν αφυπνία έλευση του ύπνου. Και επίσης μπορεί να έχουν αϊπνία τύπου διατήρησης του ύπνου. Διότι κάθε 90 με 110 λεπτά που μπαίνουν στον ονειρικό ύπνο και βυθίζεται το οξυγόνο και αυξάνει το διοξίδιο, τους ξυπνάει η φύση, έτσι, αρχικά με ένα cortical arousal, αλλά εν συνεχεία μπορεί να μείνουν από αυτό λόγω της δύσπνοιας για μεγάλο χρονικό διάστημα ξύπνη, άρα έχουν αϊπνία. Ναι. Έχετε μετρήσει αν αυτοί ακολουθούν το σιρκάδι? Οι άνθρωποι που έχουν άπνοια στον ύπνο, αν χαλάει ο σιρκαδιανός ρυθμός, έχει μετρηθεί κορτιζόλη? Έχει μετρηθεί, αλλά δεν έχει περάσει στις οδηγίες, γιατί δεν είναι τόσο μεγάλες οι μελέτες. Χαλάει και ο σιρκαδιανός ρυθμός, ναι, χαλάει. Λογικό, λογικό. Έτσι. Ναι, λέω, αν είχε ένα νόημα. Δεν σας απαντάω με τη λέξη. Είναι λογικό στο μυαλό μου και αυτό θα έλεγα, αλλά δεν έχω να σας πω μια μεγάλη μελέτη που να το. Έτσι είναι. Η κορτιζόνη πάντως σαν... Έχει λογική. Απλώς να το αποδείξει. Ξέρεις, από εκεί μπορεί να ξεκινήσω. Και έχετε εμπειρία από τη μοδαφιλίνη? Βεβαίως, η μοδαφιλίνη... Ξέρετε, πριν τη μοδαφιλίνη υπήρχαν μόνο οι αμφεταμίνες. Τα φάρμακα αυτά, τα στιμουλάντς, τα χρησιμοποιούμε κυρίως στην αρκολιψία και στην ιδιοπαθή περιπνία. Εγώ όταν πρωτοπήγα στο Cleveland μου έκανε εντύπωση πόσο εύκολα χορηγόντουσαν οι αμφεταμίνες. Έτσι, που τις είχα στο μυαλό μου σαν... μετά όταν βγήκε η μοδαφιλίνη, έτσι, πολλές φορές και εμείς ήδη οι γιατροί όταν ήμασταν νισταγμένοι παίρναμε λίγο από αυτό να δούμε πώς είναι, πώς νιώθουν οι άρρωστοι, όπως κάνουμε πολλές φορές. Σαν να είχα πιει 10 καφέδες. Σαν να είχα πιει 10 καφέδες. Έτσι. Είναι πράγματι ένα φάρμακο εξαιρετικό, ένα φάρμακο ακίνδυνο, όμως, για κακή τύχη, επειδή έκανε κάποια περιστατικά Steven Johnson, εξάνθημα που αναφέρθηκαν, στην Ευρώπη είναι πάρα πολύ επιφυλακτική. Στην Αμερική δεν είναι. Έτσι, εγώ τουλάχιστον το έχω δώσει σε εκατοντάδες αρρώστους και στο κέντρο που ήμουν ήταν δεκάδες χιλιάδες οι άρρωστοι που το έχουν δώσει χωρίς κανένα απολύτως πρόβλημα. Έτσι. Και είναι προτιμότερο να έχεις αυτό, όσο πιάνει αυτό,
από το να καταφύγεις μετά στις αμφεταμίνες, έτσι, γιατί οι ασθενείς με ναρκοληψία και υπερυπνίες είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να τύχει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.